Η Κνωσός είναι προφανώς μία από τις πιο εντυπωσιακές αρχαιολογικές τοποθεσίες που μπορείτε να επισκεφτείτε στη σημερινή Ελλάδα. Ήταν μια φορά το κέντρο ενός από τους πιο ισχυρούς πολιτισμούς του αρχαίου κόσμου και μέσα από τις ανασκαφές, τη μυθολογία και την ιστορία της, μας λέει την ιστορία του λαού της, των ηγετών της θάλασσας, τους Μινωίτες. Ο πιο διάσημος βασιλιάς της Κρήτης, ο Μίνωας, ήταν αυτός που έδωσε στο σύνολο του πολιτισμού και το όνομά του. Μίνωας πράγματι μπορεί να ήταν πολύ βασιλιάς, αλλά η παράδοση θεωρεί ότι ήταν ένας, γιος του Δία, ένας μεγάλος ηγέτης, στη ζωή έως το θάνατό του. Ο Μίνωας ήταν το παιδί της πριγκίπισσας της Φινίκης, Ευρώπης, που είχε απαχθεί από το Δία με τη μορφή ενός σταύρου. Του είχε δοθεί το δικαίωμα να είναι βασιλιάς και να κάνει όλους τους νόμους με τη βοήθεια του Θεού Πατέρα του, του Διός, τον οποίο συμβουλευόταν κάθε 9 χρόνια. Ο Ζεύς ήταν έντονα συνδεδεμένος με την Κρήτη, αφού είχε γεννηθεί εκεί, στο δικταίον άνδρο, και μεγάλωσε στο ιδέον άνδρο. Και μερικές φορές πιστεύεται ότι ήταν ο πρώτος ηγεμόνας του νησιού. Ο Μίνος ήταν παντρεμένος με την Πασιφάη. Όταν κάποτε ο λαός της Κρήτης αψήφισε το δικαίωμά του στο θρόνο, ο Μίνωας απήντησε ότι ήταν απόφαση των θεών να είναι αυτός βασιλιάς. Προσευχήθηκε και ο Ποσειδώνας έστειλε ένα τάβρο για να θυσιάσει ο βασιλιάς Μίνος. Αλλά ήταν τόσο όμορφος που ο Μίνος αποφάσισε να τον κρατήσει, θυσιάζοντας έναν από τους δικούς του τάβρους. Αυτό εξόργησε το θεό της θάλασσας και έκανε την Πασιφάη να ερωτευθεί με το θεϊκό τάβρο. Και το αποτέλεσμα αυτού του δεσμού έφερε στη ζωή ένα παιδί με το όνομα Μινόταυρος. Ο διάσημος αρχιτέκτονας και εφευρέτης Δαίδαλος εργάστηκε για το Μίνωα. Ο Μίνωας του ζήτησε να κατασκευάσει ένα λαβύρινθο, στον οποίο θα έκλεινε το Μινόταυρο που ήταν μισός άνθρωπος και μισός τάβρος. Ο γιος του Μίνωα, Ανδρόγειος, είχε πάει στην Αθήνα για να ανταγωνιστεί στους αγώνες της σπουδαίας πόλης. Κέρδισε. Αλλά ο βασιλιάς της Αθήνας έστειλε τον νεαρό για να σκοτώσει ένα τάβρο στο Μαραθώνα. Ο τάβρος όμως σκότωσε τον Ανδρόγειο και όταν το έμαθε ο Μίνωας κήρυξε πόλεμο κατά της Αθήνας. Ο Δίας κατέστρεψε την πόλη και ο βασιλιάς της αναγκάστηκε να κάνει οτιδήποτε που θα του ζητούσε ο Μίνωας για να γλιτώσει από τον θυμό του Θεού. Ο Μίνωας ζήτησε από τον βασιλιά της Αθήνας 7 νέα κορίτσια και 7 νεαρά αγόρια να στέλνονται στην Κρήτη για να θυσιαστούν στο Μινόταυρο κάθε 9 χρόνια. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι που ο ήρωας Θησέας στάθηκε ως ένας από τους νέους που έπρεπε να θυσιαστούν. Η κόρη του Μίνωα, η Αριάδνη, τον ερωτεύθηκε και μαζί με το Δαίδαλο τον βοήθησαν να νικήσει και να σκοτώσει το Μινόταυρο. Μετά από αυτό, ο Θησέας πήρε μαζί του την Αριάδνη στο ταξίδι της επιστροφής για την Αθήνα. Αλλά την άφησε στην Άξο. Ο Μίνωας τιμώρησε το Δαίδαλο και το γιο του Ίκαρο, κλείνοντάς τους στο λαβύρινθο, όπου αργότερα δραπέτευσαν με τα φτερά που είχε φτιάξει ο Δαίδαλος. Δεν ήταν πολύ κοντοί οι Μινωίτες. Υπήρχε και αυτή μια λανθασμένη ίσως θεωρία στην αρχή. Διότι στην αρχή, φυσικά, όταν βλέπεις ένα έτσι χαμηλό οθρόν, βλέπεις τα δωμάτια είναι όλα μικρά, λες είναι οι άνθρωποι κοντοί. Μα τα δωμάτια όμως έχουν αρκετό ύψος.
Άμα ήταν, θα ήταν και πολύ χαμηλά, αν ήταν πολύ. Μετά όμως με τον καιρό που έχουμε τα ευρήματα από τα νεκροταφεία, προπαντός από το φουρνί που έκανε ο Σακελαράκης, που έχουμε πάρα πολλούς σκελετούς, και με τον καιρό φυσικά και σε άλλα μέρη, βλέπουμε ότι σαν ενήλικες οι μινοήτες είναι από 1,50 μέχρι 1,77. Υπάρχει και σκελετό στα Χανιά που είναι και 1,82. Θα μου πεις είναι εξαίρεση. Αλλά έστω και μέχρι 1,70 είναι σαν εμάς, έτσι, ανάμεικτος. Δεν είναι και πολύ κοντή, γιατί στην αρχή είχαν, υπήρχε μια θεωρία, ήταν πολύ μικρή. Όχι, οι Δωρείς. Οι Δωρείς που έρχονται από το βορρά είναι οι Ξανθοί. Και έχουμε την ανάμειξη του παλιού πληθυσμού που τους λέμε αιτιοκρίτες, γιατί είναι οι παλιοί, ο παλιός πληθυσμός, αναμειγνύονται με τους Δωρείς, αλλά δεν ταιριάζουν, διότι οι Μινοήτες είναι ελληνικός λαός, καταρχήν. Οι Δωρείς ήταν ένας πολεμικός λαός. Έτσι, φέρνουν το σίδηρο, ένα καινούριο μέτρο, αλλά είναι καθαρά πολεμικός λαός και πολύ πατριαρχικός. Εάν συγκρίνουμε δύο λεπτά μόνο τους σημερινούς Κρήτες, δεν είναι πιο ειρηνική η Ανατολική από ότι είναι σφακιά περιοχή. Στα σφακιά δεν βλέπουμε όμως πιο πολλούς Ξανθούς και όχι στη Σιτία. Που πάει να πει ότι εκεί έχουμε πιο πολύ το δωρικό στοιχείο και όχι στο ανατολικό κομμάτι. Το 1900 ξεκινάει η κάθοδος, τώρα βέβαια εντάξει εδώ μπορεί να φτάσανε και λίγο πιο μετά, διότι στην Κρήτη ήρθανε μέσω Πελοποννήσου. Δεν μπορούμε να μάθουμε πόσοι άνθρωποι κατοικούσαν στο παλάτι. Υποθέτουμε, εμένα ο δικός μου καθηγητής έλεγε όχι παραπάνω από 200 άτομα να μένανε εδώ. Μπορεί ο αριθμός των δωματίων να είναι μεγάλος, αλλά δεν είναι όλα δωμάτια για να ζήσει. Ήταν αποθήκες, οι φωταγωγοί τα μετράνε όλα σαν δωμάτια. Λέει περίπου στα 200 άτομα. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς το περίπου. Λοιπόν, εδώ στο μικρό δωμάτιο που στεκόμαστε, είμαστε έξω τώρα από τα δωμάτια που ζούσανε. Αρχίζουν κάπου στα εργαστήρια και το πρώτο δωματιάκι εδώ βρέθηκε πυλός που τον δουλεύανε και μαθαίνανε τη γραφή. Δεν θα μπορούσαμε να το πούμε και σχολείο, αλλά ήταν κάτι σαν σχολείο που οι υπάλληλοι του που είχε μέσα ο βασιλιάς, τέλος πάντων το προσωπικό του, μάθαινε από γενιά σε γενιά τη γραφή ή από την παλιά να μάθει την καινούργια γραφή. Γιατί από τους Μινόφιους δυστυχώς δεν έχουμε άλλο υλικό, μόνο από πυλό έχουμε κομμάτια που είναι γραμμένα. Ενώ τα κεραμικά σας είπα τα ψήνανε δυο φορές και έχουν διατηρηθεί πάρα πολύ ωραία κομμάτια, τα κομμάτια αυτά που γράφανε τον πυλό δυστυχώς δεν τα ψήνανε. Δυστυχώς για μας, αυτοί δεν το χρειαζότανε. Τα στέγνωνανε μόνο στον ήλιο, τα φυλάγανε και όσο καιρό τα χρειαζόταν, το χρόνο ξαναγράφανε πάλι άλλα καινούρια και έτσι έχουν σωθεί μόνο όπου υπήρχε η πυρκαγιά και αποκτήθηκε κάποια θερμότητα και ψηθήκανε κατά κάποιο τρόπο ή αν ήταν πολύ βαθιά που δεν τα επηρέασε η υγρασία. Έτσι. Γι' αυτό τα πιο πολλά ευρήματα από τη γραμμική Α είναι από την άλλη πλευρά που ήταν οι αποθήκες, γιατί πάνω στον πρώτο όροφο ήταν σαν λογιστήριο, εκεί από την πυρκαγιά ψηθήκανε και διατηρηθήκανε. Στα άλλα είναι λιγότερα, οπότε έχουμε πολύ λίγα από τις παλαιότερες γραφές. Η πρώτη γραφή των Μινοητών είναι η ιερογλυφική, αλλά για να μην το μπερδεύουμε με τα ιερογλυφικά τα αιγυπτιακά, εμείς το λέμε κριτικά ιδεογράμματα, γιατί ακριβώς ένα σύμβολο είναι μία λέξη. Μετά έχουμε τη γραμμική α και από αυτή έχουμε πολύ λίγα ευρήματα και τελευταία είναι η γραμμική β. Η γραμμική β όμως φαίνεται δεν είναι η εξέλιξη των Μινοητών με την επαφή που είχαν με τους Μικηναίους, την πήρανε. Ήταν συγγενεύουν αυτές οι δύο γραφές, η α και η β, αλλά όχι εντελώς. Αλλά φαίνεται ότι τη χρησιμοποίησαν πρώτα οι Μικηναίοι, αλλά με τις επαφές που είχαν με το εμπόριο συνεργαστήκανε. Γιατί το βλέπουμε ότι την εποχή που ήδη εδώ στην Γνωσό χρησιμοποιούν η γραμμική β, στα Χανιά χρησιμοποιούσαν ακόμα την παλιά. Δεν την είχαν πάρει ακόμα την καινούργια. Και φυσικά μια γραφή δεν έρχεται από σήμερα στο αύριο. Μπορεί να περάσουν και 50 χρόνια ίσως να τη δεχθούν. Λοιπόν, και ό,τι ήταν από πυλό μόνο. Και εδώ, ας πούμε, το πυλό, γιατί κοντά ήταν και τα εργαστήρια που φτιάχνανε αγγεία, παίρνανε και τον πυλό και καθότανε τα μαθητούδια και κάνανε τον πυλό έτσι στο χέρι τους, πλάκα. Και μετά είχαν, πώς είναι μια οδοντογλυφίδα, το λέγαμε σήμερα, και μαθαίνανε να γράφουν πάνω. Και άμα κάνανε λάθος, δεν θέλανε σβηστήρα, κάνανε έτσι με το χέρι τους στον πυλό και ξανά αυτό το πράγμα, να το μάθουν. Λοιπόν, επειδή έχουμε και παιδάκια, εγώ θα σας δείξω λίγο τη γραφή.
Λοιπόν, εγώ σας έχω τη γραμμική Β. Είναι σύμβουλα, γιατί λέμε γραμμική, γιατί είναι γραμμές. Έτσι δεν είναι αυτό. Είναι δύσκολη γραφή, πάντως. Πολλά μαθήματα να μην καταφέρεις να μάθεις. Γιατί είναι σλαβική γραφή. Δεν είναι όπως εμείς έχουμε τα φωνήεντα και τα σύμφωνα, έχουμε γράμμα. Αυτοί έχουν σλαβή. Δηλαδή το κάθε σύμβολο είναι μία σλαβή. Μπορεί τα παιδάκια όμως μπορούν να μάθουν τους αριθμούς πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, οι μινοήτες είχαν τη μονάδα, σε μονάδα το ένα, είχαν τη δεκάδα, είχαν το 100 και είχαν και το 1000. Αυτούς, τέσσερις αριθμοί που είχαν. Λοιπόν, το ένα είναι μια γραμμή όπως σχεδόν το γράφουμε και εμείς. Είμαστε περίπου 5 χιλιόμετρα, από εδώ είναι η αυτή η θάλασσα. Λεωφόρο Καζαντζάκη και λέμε ότι αυτό είναι το δρόμο, ξέρετε, κάτω. Λοιπόν, εκεί στο τέρμα που είναι που τα κάψε και το Καρνάγιο, όπως το λένε, κάτω από τον Άγιο Φανούριο εκεί πέρα. Εκεί ήταν το λιμάνι, έτσι που υπήρχαν και κτίρια, το μινοϊκό κτίμα. Το είχε ανασκάψει ο Εύανς, αλλά με το καιρό το ξανασκεπάσαν. Γιατί αν θα τα αφήνανε θα ήταν ίσως και χειρότερα. Τουλάχιστον τώρα είναι πάλι μέσα στο χώμα, που κάποια στιγμή όταν θα υπάρχουν, ξέρω εγώ τι, λεφτά και τέτοια, να το ελευθερώσουν, να γίνει και επισκέψιμο όλο. Αλλά το ξανασκεπάσαν. Εκεί βρέθηκε το ένα λιμάνι. Που σημαίνει ευθεία από εδώ. Παράλληλα στον ποταμό είναι ο δρόμος που οδηγεί στο λιμάνι. Προς ανατολικά, στο Κοκκινιχάνι, υπήρχε το δεύτερο λιμάνι που οι ανασκαφές εκεί είναι ελεύθερες, μπορεί να τις επισκεφτεί κανείς. Στον Ανισαρά, τελευταίες μελέτες δείχνανε ξανά, δηλαδή κάθε μικρός όρμος ήταν ένα λιμάνι. Και προς τα δω, φυσικά, όσον αφορά την Κνωσό, είχε προς την Πεντάνασα ή πιο πέρα την Αγία Πελαγία. Έτσι. Και λέμε ότι οι μινοήτες από έξω δεν είχαν κανένα κίνδυνο, διότι είχαν τον πιο ισχυρό στόλο. Άρα ο στόλος τους είναι το φρούριο. Δεν φοβόνται κανέναν, δεν μπορεί να πλησιάσει κανείς, αφού οι άλλοι δεν έχουν στόλο. Αυτοί είναι που έχουν και το εμπόριο στα χέρια τους. Ο κρητικός στόλος πήρε μέρος στην εκστρατεία εναντίον της Τρίας. Όταν ο ελληνικός στόλος ήταν στην Αυλίδα, μηνύματα στάλθηκαν από το βασιλιά της Κρήτης Ιδωμενέα, που έκαναν γνωστό στον Αγαμέμνονα το διοικητή του ελληνικού στόλου ότι εάν αυτό συμφωνούσε να μοιραστεί τη διοίκηση με τον Ιδωμενέα, 100 κρητικά πλοία θα συμμετείχαν στην ελληνική αποστολή στην Τρία. Ο Αγαμέμνονας συμφώνησε σε αυτή την πρόταση και έτσι η αποστολή εναντίον της Τρίας έγινε μια κρητοελληνική επιχείρηση. Κάποια τμήματα της Οδύσσιας περιλαμβάνουν στοιχεία που πιθανότατα αναφέρονται στην Κρήτη. Η σπηλιά του Κύκλοπα, όπου ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του παγιδεύτηκαν από τον Πολύφημο, είναι πιθανόν να βρίσκεται στη σημερινή Σούγια, στη Νότια Κρήτη. Στα ψηλά βουνά της νοτιοδυτικής Κρήτης, στα οποία ζουν δυνατά άγρια κατσίκια, τα κρητικά κρικρί, υπάρχουν πολλές σπηλιές. Μια τέτοια σπηλιά στα βουνά πριν από τη Σούγια, ακόμα φέρει το όνομα «Η σπηλιά του Κύκλοπα». Κατά τη διάρκεια των περιπετειών του Οδυσσέας, προσέγγισε το νησί του Αιώλου, του Θεού που ήλεγχε τους ανέμους. Ο Όμηρος λέει ότι ένα αδιαπέραστο τείχος από χαλκό κυκλώνει το νησί, ενώ γύρω-γύρω κατακόρυφοι βράχοι αναδύονται μέσα από τη θάλασσα. Ο Αιώλος παγίδεψε τις άγριες δυνάμεις των ανέμων μέσα σε ένα δερμάτινο ασκή, το οποίο έδωσε στον Οδυσσέα. Το μικρό νησί της Γραμβούσας, με τους βράχους του, που παίρνουν χάλκινο χρώμα στη δύση του ηλίου και υψώνονται κατακόρυφα από τη σχεδόν πάντα τρικυμιώδη θάλασσα, ταιριάζει στην περιγραφή του νησιού του Αιώλου. Άλλωστε, το αρχαίο όνομα της Γραμβούσας ήταν Κόρικος, που σημαίνει «δερμάτινο ασκή». We'll be right back.
Λίγο έξω από το σημερινό Ηράκλειο, εδώ, στον ιερό χώρο της Γνώσου, πριν από χιλιάδες χρόνια, ετέθησαν οι βάσεις για την οικονομία, τη διοίκηση, την νομοθεσία, τη θρησκεία, τη γραφή, την αρχιτεκτονική, το εμπόριο, ακόμα και τη μόδα. Γνωσός, εδώ γεννήθηκε η Ευρώπη και ο πολιτισμός της. Εδώ θεμελιώθηκαν οι αρχές του κόσμου μας.